την μνήμη του Φίλιππου Καβουνίδη, ενός ανθρώπου που βοήθησε πάρα πολύ στη μικρασιατική καταστροφή με τη μεταφορά των Τριλιανών αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στη νέα τους πατρίδα. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή σήμερα να βρίσκεται κοντά μας και ο κύριος Ελπιδοφόρος, ο επίσκοπος Προύσης, ο οποίος είναι γνωστός για το έργο το οποίο κάνει στην περιοχή του και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτή η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή. Τους νεότερους μας δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας και πιστεύω να καθιερωθεί ένας θεσμός έτσι ώστε κάθε χρόνο και η νέα δημοτική αρχή από την επόμενη χρονιά να γίνονται εκδηλώσεις που πραγματικά θα ενώνουν και θα θυμάται ο κόσμος ό,τι έχει σχέση με τις χαμένες πατρίδες. Τι σημαίνει η σημερινή μέρα για σας? Σημαίνει ότι τιμούμε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν η αιτία να έρθουν οι παππούδες μας στην Ελλάδα ζωντανοί και σώοι, θυσιάζοντας προσωπική περιουσία και διακινδυνεύοντας τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του. Θεωρώ ότι είναι τα πρώτα Καβουνίδια, ότι θα υπάρξει συνέχεια και από εμάς και από τα παιδιά μας για να μπορούμε να θυμόμαστε και να τιμούμε τους προγόνους μας και να στηρίζουμε το παρόν και το μέλλον του. Είμαι φορτισμένος συγκινησιακά. Πραγματικά ήρθαμε στην Νέα Τρίγλια, εμείς στη Ραφίνα το θεωρούμε η Τριγλιανή της Ραφίνας, τη θεωρούμε εδώ πέρα δεύτερη πόλη μας, δεύτερο σπίτι μας. Ήρθαμε να τιμήσουμε τον Σωτήρα, τον παππούδο μας, τον γιαγιάδο μας και γενικότερα θα έλεγα του ελληνισμού όλων των χωριών της Βυθινίας, διότι τα πλοία του καπετάν Φίλιππου Καβουνίδη έσωσαν όχι μόνο τους Τριγλιανούς αλλά και τους Μουδανιώτες, τους κατοίκους των γύρω χωριών, τους έφερε στην ελεύθερη Ελλάδα και βέβαια είναι πάρα πολύ συγκινητικό που βρίσκεται σήμερα αυτή τη μέρα εδώ για να τιμήσουμε τον καπετάν Φίλιππα ο Σεβασμιότατος Προύσης, ο Ελπιδοφόρος, ένας άνθρωπος ο οποίος με την παρουσία του και από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην θέση που υπηρετεί στην Προύσα κατάφερε και ένωσε όλη την Βυθινία, όλη την Προύσα ώστε να μπορούμε να νιώθουμε πραγματικά ότι όταν επισκεπτόμαστε τα Άγια Κοινά Χώματα ότι είναι πάλι το παλιό μας σπίτι.